για τις εξελίξεις στα θέματα της δημόσιας υγείας αλλά και για τα μέτρα στήριξης της οικονομίας, ενημέρωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω τηλεδιάσκεψης την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Την πρωτοφανή ωριμότητα και υπευθυνότητα του ελληνικού λαού στην συμμόρφωση με τα μέτρα τα οποία αναγκαστήκαμε να πάρουμε, που είναι εκ των πραγμάτων μέτρα περιορισμού βασικών ελευθεριών. Νομίζω όμως ότι ο ελληνικός λαός αντελήφθη ότι αυτό το οποίο υπερτερεί είναι η υπηρέτηση του συλλογικού καλού, που δεν είναι άλλο από την υγεία του πληθυσμού. Ήθελα επίσης να σταθώ και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, στο κράτος, στους δημόσιους λειτουργούς, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία στο γεγονός ότι ανεδείχθη πάλι μέσα από την κρίση ένας τεκμηριωμένος τεχνοκρατικός επιστημονικός λόγος, ο οποίος νομίζω ότι αποτελεί και μια διακομματική απάντηση στον λαϊκισμό, στην υπερβολή, στα fake news, από όπου και αν αυτά προέρχονται. Και βέβαια θέλω να σταθώ και ιδιαίτερα στην φροντίδα για τους πιο αδύναμους, ένα θέμα το οποίο έχετε κι εσείς αναδείξει. Είτε αυτοί είναι οι ηλικιωμένοι, είτε αυτοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται στο περιθώριο ενδεχομένως της κοινωνίας, άνθρωποι με οικονομικά προβλήματα. Και τα οικονομικά μέτρα τα οποία πήρε η κυβέρνηση απευθύνονται σε όλους και γι' αυτό και έχουν έναν χαρακτήρα ισότητας και δικαιοσύνης. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το τονίσουμε. Αυτά λοιπόν στα οποία αναφερθήκατε ακριβώς, δηλαδή το αίσθημα αλληλεγγύης που αναπτύχθηκε σε όλο το κοινωνικό σύνολο και η συμμόρφωση προς τα μέτρα που οι αρμόδιοι επιστήμονες που υποδείξατε έχουν προτείνει και έχει δημιουργηθεί αυτή η όμορφη παράδοση μέσα στις δύσκολες μέρες που περνάμε να παρακολουθούν το απόγευμα όλη την εκπομπή αυτή με τον κύριο Τσιόδρα και τον κύριο Χαρδαλιά. Πράγματι είναι κάτι που έχει βοηθήσει πολύ στο να περάσουμε αυτή την περιπέτεια στο κομμάτι το ψυχολογικό. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω πώς θα πορευτούμε την επόμενη μέρα και αυτό που αναφέρατε είναι πολύ σωστό, ότι και στη σημερινή συγκυρία και τώρα τα μέτρα για τους αδύναμους αλλά κυρίως την επόμενη μέρα σε επίπεδο εργασίας, οικονομίας, ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενίσχυσης των εργαζομένων και φυσικά των ηλικιωμένων που είναι η ομάδα που βάλεται αυτή τη στιγμή αρκετά, η ομάδα πληθυσμού, είναι πολύ σημαντικά στοιχεία, τα οποία αντιλαμβάνομαι ότι έχετε ήδη δώσει τις προσπάθειές σας και πρέπει όλοι με τον τρόπο του ο καθένας βέβαια να στηρίξουμε.